Και δίνουμε συνέχεια στα αναλυτικά μας γεγονότα. Κυρίες και κύριοι, με μία ακόμα σύνδεση θα πάμε τώρα στη Θήβα, όπου πραγματοποιείται απόψε το πρώτο φεστιβάλ Εινογνωσίας. Στον αύριο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου συμμετέχουν τρεις Δήμοι, 12 Εινοποιοί και ένας διακεκριμένος σεφ. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο Θανάσης Μερτζάνης που βρίσκεται εκεί. Πάμε λοιπόν στη σύνδεσή μας. Θανάση. Μαρία, κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ από την Βιωτία, από την Θήβα, από το Μουσείο των Θηβών, όπως είπες και εσύ λίγο πριν. Τρεις Δήμοι, ένας οργανισμός, το Επιμελητήριο Βιωτίας και ένα ΣΕΦ κάνουν ένα πολύ μεγάλο βήμα σήμερα με αυτό το πρώτο φεστιβάλ Εινογνωσίας. Μία πολυεπίπεδη εξωστρέφεια και στον πολιτισμό και στην ιστορία, αλλά και στην ιστορία που έχει αυτή η γη, στην δημιουργία του κρασιού. Έχει ασκήσει την επιρροή του σε όλους μας. Όλοι έχουμε ένα χαμόγελο. Ξεκινάμε από τον κύριο Δήμαρχο. Ένα πρώτο βήμα με 12 εινοπαραγωγούς εδώ της περιοχής αρχικά. Οι πρώτες εντυπώσεις σας από αυτή την πολύ μεγάλη εκδήλωση εμβληματικού χαρακτήρα σε ένα εμβληματικό, στο εμβληματικότερο σημείο της Βιωτίας. Πραγματικά, όπως είπατε, είμαστε σε ένα εμβληματικό τόπο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θήβας, στη Θήβα, η οποία γέννησε τον Διόνυσο, τον θεό του κρασιού, και που πολλά από τα εκθέματα, όπως μας είπε και η έφορος αρχαιοτήτων, μέσα στο μουσείο σχετίζονται με τον θεό Διόνυσο. Εγώ, η χαρά μου είναι διπλή, πέρα για τη μεγάλη επιτυχία που διοργανώνει, που έχουμε από αυτή την εκδήλωση, είναι το γεγονός ότι οι τρεις Δήμοι και το Επιμελητήριο αγκαλιάσαμε αυτή την πρωτοβουλία και αυτή την εκδήλωση πραγματικά, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε τι το κρασί. Σε μια περιοχή όπου είναι κατεξοχήν εινοπαραγωγική, είναι μια περιοχή η οποία τα τελευταία χρόνια συνεχώς αυξάνει την παραγωγή στο κρασί και οι εινοποιοί ξεπετιώνται και πραγματικά έχουν κατακτήσει και την Ευρώπη. Και δεν έχουμε παρά να τους αναδείξουμε και να το προωθήσουμε, γιατί συμβάλλουν κατά πολύ στην τοπική μας οικονομία. Άρα λοιπόν είναι μια πρώτη προσπάθεια του εινοτουρισμού, ο οποίος πιστεύω ότι είναι στα σπάργανα ακόμα, αλλά εμείς τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε να το αναδείξουμε και να κάνουμε και τα επόμενα χρόνια τις ίδιες έτσι εκδηλώσεις, γιατί πραγματικά το αξίζουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πασχίζουν σε καθημερινή βάση. Θέλω να πω ότι έχει κι άλλο ένα μήνυμα αυτή η εκδήλωση σήμερα, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί ενωμένη να πετύχει πάρα πολλά και οι στόχοι επιτυχάνονται μόνο όταν είμαστε ενωμένοι. Και αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να έχει πολλούς αποδέκτες. Πάντως, ο δεύτερος Δήμος που συμμετέχει, ο Δήμος Αλιάρτου Θεσπιαίων, το πρώτο βήμα δείχνει ότι ο κόσμος το αγκάλιασε. Έτσι, είναι πάρα πολύ ο κόσμος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή και εντός και εκτός του μουσείου. Έτσι, ακριβώς είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Είναι μια εξαιρετικά ποιοτική εκδήλωση στον εμβληματικότερο χώρο, όπως είπατε, κύριε Μερτζάνη, για ένα προϊόν το οποίο είναι τιμή μας να το διαφημίσουμε. Η Βιωτία παράγει εξαιρετικά κρασιά εξαιρετικής ποιότητας. Ο κύκλος εργασίας του κρασιού συμπεριλαμβάνει πάρα πολύ κόσμο, πολλές οικογένειες ζουν από αυτό και ορμόμενος από το τελευταίο που είπε ο Δήμαρχος Θηβαίων, ο Γιώργος Αναστασίου, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να δείξει τα προϊόντα του τόπου, οφείλει να στηρίξει και αυτούς τους ανθρώπους, να τους κρατήσει στον τόπο, να τους στηρίξει προβάλλοντας αυτό το προϊόν. Σήμερα είμαστε όλοι εδώ και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς και ιδιαίτερα περήφανοι που μια τέτοια εκδήλωση εξαιρετικής ποιότητας που αφορά ένα εξαιρετικά ποιοτικό προϊόν γίνεται στον εμβληματικότερο χώρο που, μπορεί, που υπάρχει στη Βιωτία. Το μήνυμά μας από αυτή την εκδήλωση είναι ότι η Βιωτία έχει πολλά πράγματα να δείξει, πολύ ωραία πράγματα, μεταξύ των οποίων τα εξαιρετικά της κρασιά. Μετά τη Θήβα και τη Θηβαϊκή γη και τους αμπελώνες εδώ, την Άσκρη κυρίως την Άσκρη, από την περιοχή Αλιάρτου Θεσπιού, πάμε στη γη της Τανάγρας. Είναι πάρα πολλοί οι παραγωγοί, οι αμπελουργοί που βρίσκονται και εδώ, αλλά και οι άνθρωποι που ασχολούνται με το κρασί όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Καλησπέρα και από μένα. Εκτός από τη βιομηχανική περιοχή, εκτός των Ασοπό, έχουμε λοιπόν να αναδείξουμε και τα κρασιά μας. Και όχι μόνο. Στο σύντομο χαιρετισμό μου είπα ότι πιστεύω στην πρωτογενή παραγωγή. Πρέπει να στηρίξουμε τα κρασιά μας, να στηρίξουμε τα ελαιόδοντά μας, να στηρίξουμε τα σιτηρά μας, να στηρίξουμε την κτηνοτροφία. Γιατί διαχρονικά μάθαμε και πρέπει να πρεσβεύουμε ότι η γη, η κτηνοτροφία μας, τα σιτηρά μας, μας δίνουν ζωή. Από εκεί ξεκινήσαμε, κάποια στιγμή το χάσαμε και ξαναεπανερχόμαστε. Και θέλω εδώ να ευχαριστήσω τους δύο δημάρχους, ιδιαίτερα τον Γιώργο Αναστασίου, τον Γιώργο Ντασιώτη και τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Βιωτίας, τον κύριο Αγνιάδη, που είναι πάντα δίπλα μας, και όλον αυτόν τον κόσμο και όλους αυτούς τους παραγωγούς που ήρθαν σήμερα δίπλα μας, και την κυρία Χαραμή
στην εφορία αρχαιοτήτων, για να δείξουμε ότι ναι, ξεκινάμε από τον παλιό Διόνυσο, ναι, έχουμε και την αρχαία Τανάγρα και εκεί είχαμε τα κρασιά μας και εκεί είχαμε τις παραγωγές μας. Να δείξουμε στον κόσμο ότι όλοι μαζί, τοπική αυτοδιοίκηση και δημότες, κόσμος, μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Χωρισμένοι και με λαϊκισμό δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Σας ευχαριστώ. Κύριε Αγνιάδη, δράτουμε από αυτό που είπε λίγο πριν ο Δήμαρχος. Φαίνεται ότι το πρώτο φεστιβάλ Εινογνωσίας είναι η βάση για το δεύτερο και φαίνεται πως κάποιοι εινοπαραγωγοί παρόντες εδώ ήδη σας έχουν πει ότι πρέπει να το ανοίξουμε την επόμενη χρονιά και θέλουμε να μας πείτε τι να περιμένουμε τη δεύτερη χρονιά αν κρίνουμε από αυτή την πρώτη που έχει κατακλείσει τη Θήβα. Σήμερα έγινε μια μεγάλη γιορτή κρασιού με πλήθος κόσμου. Σήμερα η καρδιά των βιωτικών κρασιών χτυπάει στη Θήβα. Είναι μια εκθυσιακή δύναμη του κρασιού σε εμάς το επιμελητήριο που αγκαλιάζει τέτοιες προσπάθειες σε καιρούς που θέλουμε μια ψυχολογική ανάταση. Αλλά αυτό που έγινε σήμερα στη Θήβα πιστεύω ότι θα σηματοδοτήσει ένα καλύτερο αύριο τόσο στα κρασιά αλλά και σε άλλα προϊόντα. Πιστεύουμε ότι υπάρχει δύναμη, υπάρχει συμπαράσταση. Οι τρεις δήμοι σήμερα παρουσίασαν κάτι το οποίο ειλικρινά δεν το περιμέναμε να έχει τέτοια επιτυχία. Οπότε αυτό είναι το έναυσμα από εδώ και πέρα ότι θα γίνεται καλύτερο γιατί έχουμε τη δυνατότητα σαν βιωτεία να προβάλλουμε και να προωθήσουμε τα προϊόντα μας σε όλες τις αγορές, όχι μόνο της Ευρώπης αλλά και του κόσμου. Μαρία, αυτά από την Θήβα. Να πούμε ότι ο γνωστός σεφ είναι ο Πάνος ο Ιωαννίδης. Βρίσκεται ήδη στο σημείο. Τον έχουμε καλέσει να έρθει κοντά μας. Προφανώς τον κατέκτησε κυρίως η εινογνωσία. Είναι σε αυτή την διαδικασία και ο ίδιος, όπως όλοι οι παρεμπισκόμενοι. Θα τον έχουν βομβαρδίσει και με ερωτήσεις ο κόσμος. Το Πάνο Ιωαννίδη. Θα τον έχουν βομβαρδίσει έτσι, με... Ακριβώς, ερωτήσεις και φωτογραφίες. Έχουμε και το... Έτσι, και φωτογραφίες και έχουμε και τα social media, έχουμε και το Instagram, αλλά είναι σημαντικό να ξέρεις με ποιο φαγητό πηγαίνει πιο κρασί, έτσι. Θα ήταν ωραίο να τον έχουμε στον αέρα, αλλά είναι απολύτως κατανοητό το τι... Κοντά μας είναι. Εγώ θα επιχειρήσω να έρθει κοντά μας σε λίγο για να κάνουμε μία ακόμη... σύνδεση. Εγώ να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ, Θανάση, που παρουσιάζουμε αυτή τη... Σε δύο... Χαίρομαι πάρα πολύ που παρουσιάζουμε, έτσι για να σας δώσω λίγο χρόνο μέχρι ο Δήμαρχος να φωνάξει τον διακεκριμένο σεφ, τον Πάνο Ιωαννίδη, και να τον πάει ο Δήμαρχος να τον φέρει. Έτσι, θα μας βοηθήσει με τη σύνδεση. Να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που παρουσιάζουμε αυτή την πραγματικά επιτυχημένη διοργάνωση και ζηλεύουμε και λίγο. Πρέπει να είναι μοναδική εμπειρία γευσηγνωσίας, εινογνωσίας αλλά και γευσηγνωσίας, έτσι, γιατί είχε και event γαστρονομικά με πολύ μικρό κόστος. Γευσηγνωσίας ακολουθεί όπως είπες και ο κύριος Ιωαννίδης είναι κοντά μας, είμαστε ζωντανά, είναι βέβαια λίγο πιο κοντός από μένα, αλλά νομίζω ότι θα μας πει δύο λόγια για την παρουσία σας εδώ. Και πόσο σημαντικό είναι στο καλό φαγητό που θα μαγειρέψετε εδώ για τους επισκέπτες. Εγώ δεν θα μαγειρέψω εδώ. Είμαι επισκέπτης, σήμερα έχω ρεπό. Είχα μόνο να δοκιμάσω κρασιά και με τιμήσαν ουσιαστικά με την πρόσκληση που είχα στο πρώτο εδώ. Και συμβουλές, θα δώσει και συμβουλές. Το καλό κρασί στο καλό φαγητό. Νομίζω το ένα δεν μπορεί να συνεπάρξει χωρίς το άλλο. Αυτή είναι η γνώμη μου. Το ένα συμπληρώνει το άλλο. Γενικότερα το pairing και η ισορροπία που υπάρχει στο κρασί, υπάρχει στο φαγητό, όλα αυτά μαζί όταν παντρευτούν δημιουργούν μια ιδιαίτερη απόλαυση και εμείς οι μάγειρες δεν μπορούμε χωρίς το κρασί. Οπότε είναι σημαντικό στοιχείο της γεύσης. Είχατε τη δυνατότητα της εινογνωσίας τώρα. Είδατε κάποια κρασιά από την ιδιωτική γη, προφανώς. Εξαιρετικά κρασιά. Γενικά όλη η Ελλάδα έχει εξαιρετικά κρασιά. Πιστεύω πάρα πολύ στα ελληνικά προϊόντα και το ότι σήμερα βρίσκομαι εδώ είναι η απόδειξη ότι υποστηρίζω τα ελληνικά προϊόντα, υποστηρίζω τους Έλληνες παραγωγούς και νομίζω ότι δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε από άλλες χώρες. Είναι το πρώτο φεστιβάλ εινογνωσίας. Πώς το βλέπετε, το χώρο φυσικά που είναι μοναδικό. Ο χώρος είναι εξαιρετικός, το μουσείο είναι φανταστικό, έχει γίνει μια πάρα πολύ ωραία οργάνωση και ό,τι έχω δοκιμάσει μέχρι τώρα είναι πραγματικά αξιόλογο και είμαι σίγουρος ότι έχει βγει μέσα από πολύ κόπο. Μπορεί αυτό να είναι μια πολύ σημαντική αλυσίδα στην οικονομική αλυσίδα της χώρας, η εινογνωσία, το φαγητό και το κρασί, τα ποιοτικά προϊόντα. Νομίζω ότι μπορεί να είναι ένα εθνικό προϊόν αυτό και πρέπει να είναι ένα εθνικό προϊόν γιατί η Ελλάδα δεν έχει να ζηλέψει τίποτα ούτε στο χώμα της, ούτε στον ήλιο της, ούτε στο τερουάρ που δημιουργεί αυτά τα υπέροχα κρασιά από άλλες χώρες. Αυτό πιστεύω.
Σας ευχαριστώ. Μαρία. Να ευχαριστήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Θανάση. Η Βιωτία, η Στερεά, έχει ανάγκη από τέτοιες διοργανώσεις. Συγχαρητήρια σε όλους. Αν προλαβαίνετε, μπορείτε να έρθετε και για κρασάκι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά τον συνάδελφο.